μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Clouds with baggies filled with dreams, bow for glory for the seven seas of life, but the ocean is deeper than it seems. We was with you when you left on the morning tide, sail your sail for an island in the sun. On the horizon, there are dark clouds overhead, for the storm has just begun. So take me with you, take me far away, and lead me to the distant shore, sailing ship across the water. Spread your wings across the sky. Take your time to see, you're the one who holds the key. The sailing ships go past, sailing ships go past you, sailing ships go past you by. Καλησπέρα μαγικοί πολίτες. Καλώς ήρθατε στη Μαγική Πόλη. Λοιπόν, σήμερα σας ξεκίνησα με αυτό το υπέροχο τραγούδι Sailing Ships, τον White Snake, του Coverdale, και γραμμένο από τον David Coverdale και τον Adrian Vandenberg για το άλμπουμ Sleep of the Tongue του 1989. Αυτό το τραγούδι τώρα, μόλις το ξανακυκλοφόρησε, επέστρεψε στα πράγματα ο Adrian Vandenberg, ο πάλε πότε κιθαρίστας των White Snake και της δικιάς του μπάντας βέβαια, Vandenberg. Επέστρεψε λοιπόν στα πράγματα με ένα καινούριο σχήμα ονομαζόμενο Vandenberg's Moon Kings, βασιλιάδες του φεγγαριού. Το καινούριο τους, λοιπόν, αυτό το άλμπουμ, ουσιαστικά το άλμπουμ το πρώτο αυτού του καινούριου σχήματος, Moon Kings του Vandenberg, περιέχει αυτό το κομμάτι σε μια καινούρια εκτέλεση, στην οποία τραγουδάει μεν ο Coverdale, αλλά Coverdale, ξύλο που θα το φας. Συμφωνώ με ξένες κριτικές που έχω διαβάσει ότι δυστυχώς είναι σαν παροδία ουσιαστικά. Είναι δηλαδή σαν το ξεπέταξε μία ο David, ας πούμε, ξέρω εγώ, το είπε μία έτσι για τον παλιόφιλο το Vandenberg. Δεν ήταν καλή η εκτέλεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιο πρόσφατο single από το πιο πρόσφατο άλμπουμ των White Snake, Love Will Set You Free. Και σε λίγο θα πούμε κι άλλα και για White Snake και για άλλα πάρα πολλά σήμερα πλούσια εκπομπή. Now I realize
got less you go alone. It's times like these can make on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. If I will spend my time waiting on your call, how can I tell you, babe, back's against the wall. Need you by my side, tell me it's alright, cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love or am I dreaming? This must be love, cause it's really got a hold on. Έτσι λοιπόν με το Coverdale. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, δύο σημαντικά live. Το ένα γίνεται στο Περιστέρι, στο Garage Espresso Café, στο οποίο παίζει το συγκρότημά μου, η Joker, εγώ, Περικλής, Joanna, πάμε σήμερα να περάσουμε φανταστικά εκεί πέρα. Και στο Bad City γίνεται το Acoustic Tribute από το φίλο Γιώργο Γιωγάκη, στους Whitesnake, τα κομμάτια δηλαδή που ακούμε ως τώρα, από τον David Coverdale και την παρέα του, Bad City στην Αλεξάνδρας, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λοιπόν, όσοι είστε πιο κοντά εκεί, πηγαίνετε εκεί. Όσοι είστε πιο κοντά Περιστέρι, ελάτε από εκεί να πούμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε σήμερα διάφορα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα αυτά. Έχω κάτι καταπληκτικό στη συνέχεια. Λοιπόν, στους Deep Purple, το 1974, υπήρξε αυτό που λέμε κρίση. Πώς είναι αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα? Κάτι παρόμοιο στους Deep Purple. Λοιπόν, το 73 μάλλον. Έφυγε ο Γκίλαν και ο Γκλόβερ, ψιλοκλωτσιδών, ψιλοσκοτωμένοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αφεντικό, χοντρό αφεντικό τότε ο Ρίτσι Μπλάκμορ. Έψανε για καινούριο ταλέντο στα φωνητικά. Βρήκε τον Coverdale, ο οποίος, κάνω μια παρένθεση, μας έχει στενοχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς τη χάνει τη φωνή και μας έχει πληγώσει όλους. Αλλά πριν πάρει τον Coverdale ακόμα, ήδη μέσα στην πάντα είχαν πάρει ένα θερμό ταλέντο της εποχής, τον Glenn Hughes. Glenn Hughes τον λέμε στην Ελλάδα, είναι Glenn Hughes κανονικά. Ήταν ο μπασίστας και τραγουδιστής των Trapeze. Είχαν κάνει μάλιστα και αρκετά μεγάλη επιτυχία και ήδη ανοιγόντουσαν να γίνουν μεγάλο συγκρότημα οι Trapeze. Ειδικά το κομμάτι Medusa είχε γίνει και μεγάλη επιτυχία σαν κομμάτι, αλλά και οι δίσκοι τους ανεβαίνανε. Τον τζιμπήσανε λοιπόν τον Hughes, μόνο ο Hughes που ήθελε να είναι και main vocalist. Βέβαια, η Deep Purple, επειδή ήταν γνωστή ως πενταμελές συγκρότημα με frontman, ο Hughes μοιράστηκε τις πρώτες και τις δεύτερες φωνές με τον νέο με τον Coverdale που φέρανε σαν νέο τραγουδιστή. Λοιπόν, ο Glenn Hughes μετά, θα σας πω στα πολύ πολύ γρήγορα, ο Glenn Hughes μετά από τους Deep Purple είχε μια σχετικά φθήνουσα πορεία, καθότι πολλά ναρκωτικά, τα λέει και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του, που κυκλοφόρησε πριν από 2-3 χρόνια. Πολύ καλό βιβλίο. Για τα παρένθεση άλλη. Για τις βιογραφίες, αυτοβιογραφίες και rock biographies, μπορείτε να διαβάσετε στη στήλη μου Hell's Bells, που είναι στο site μας, τα news, Rock Overdose, ένα από τα μεγαλύτερα music sites στην Ελλάδα. Λοιπόν, η στήλη μου λέγεται Hell's Bells. Τα πρώτα δύο volumes είναι για τις rock βιογραφίες. Γράφει μέσα και για του Glenn Hughes τη βιογραφία. Πρέπει να διαβάσετε οπωσδήποτε το volume 3 του Hell's Bells, που έχει τον τίτλο Hell's Ktels, τα κτέλ της κολάσεως δηλαδή, και αυτό προέρχεται επειδή τα κτέλ παίζουν μέσα αυτά τα σκυλάδικα τα οποία δεν μπορεί κάποιος σαν και εμένα να τα ανεχτεί, και έχει ένα σπαταριστό τέλος πάντων κείμενο αυτή η ιστορία. Λοιπόν, το ολόφρεσκο Hell's Bells ακόμη δεν έχει βγει, νομίζω σήμερα το βράδυ θα βγει στο Rock Overdose, και έχει να κάνει με τον Brian May και τους Queen και πάρα πολλά νέα, για τα οποία θα πούμε και σε λίγο εδώ μέσα στην εκπομπή. Λοιπόν, επιστρέφω στον Glenn Hughes. Μετά από τα πολλά ναρκωτικά, λοιπόν, ο Glenn Hughes, μετά τους Deep Purple, αφού κάναν δύο καταπληκτικούς δίσκους και μερικά απίθανα live album, ο Glenn Hughes έκανε μερικούς καλούς δίσκους, ακόμη και με τους Black Sabbath έπαιξε, είχε μία δηλαδή όχι καθόλου ασήμαντη πορεία μέχρι τα 90s, όπου μέσα στα 90s κόβει τα ναρκωτικά, κόβει τα πιώματα και τις βλακίες, και επιστρέφει με μια καριέρα η οποία είναι απίστευτο, ότι ο Hughes αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από ποτέ. Είναι 62 χρονών, ο άνθρωπος φαίνεται για 40. Η φωνή του φαίνεται για 25 και λιγότερο.
Είναι απίστευτη αυτή η ιστορία αυτού του ανθρώπου, η μετάβαση που έγινε, δηλαδή έχει πάει κόντρα με όλους. Όλοι χειροτερεύουν, τα τραγούδια τους γίνονται χειρότερα. Οι φωνές τους δεν βγάζουν φωνή. Και ο Χιούς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα από ποτέ. Λοιπόν, αφού έκανε έναν μεγάλο κύκλο με τους Black Country Communion, με τον hot κιθαρίστα Τζον Μποναμάσα και με τον drummer βέβαια από το γιο του Bonham, τον Jason Bonham ας πούμε, κράτησε την παρέα με τον Jason Bonham, λάκησε ο Μποναμάσα και έχουν πάρει τώρα ένα 23, ένα μπιτσιρίκο εκεί πέρα, θα τον δείτε τώρα στο βίντεο κλιπ, και έχουν φτιάξει το καινούριο συγκρότημα. Είναι πάρα πολύ καινούριο το κομμάτι που σας βάζω να ακούσετε. Το καινούριο λοιπόν σχήμα που είναι Huge, Bonham και δεν θυμάμαι το όνομα του πιτσιρικά του κιθαρίστα, λέγονται California Breed. Το κομμάτι λέγεται Sweet Tea. Το έχω ακούσει μόλις 1-2 φορές. Πάμε να το δούμε και θα πούμε περισσότερα. Τι φωνή είναι αυτή. Glenn Hughes, παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι δηλαδή, ο άνθρωπος είναι καλύτερος τώρα από ό,τι ήταν ποτέ. Είναι δηλαδή ένα... Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή οι καλύτεροι τραγουδιστές από εκείνη τη γενιά, από τα τέλη 60s, αρχές 70s, οι οποίοι διατηρούν τη μεγάλη τους ικανότητα, είναι ο Hughes,
ο Steven Tyler τον Aerosmith και βέβαια ο Klaus Main τον Scorpions. Huge σε τεράστια φόρμα, δεν λέει, και ούτε θα πέσει κάτω. Εγώ δηλαδή περιμένω πώς και πώς να τον έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Παλιότερα τον είχαν φέρει μαζί με τον Jolene Turner, άλλη μεγάλη φωνή, η οποία έρχεται σύντομα, δηλαδή σε 2-3 εβδομάδες, φέρνουν τον Jolene Turner, νομίζω θα είναι στο κύτταρο. Συναυλία σημαντική, καλή, σε πολύ καλή φόρμα και ο Jolene Turner. Άλλωστε δεν είναι τόσο μεγάλος όσο όλοι αυτοί, είναι λίγο πιο μικρός, είναι 50 αυτός, δεν είναι 60. Λοιπόν, καλή συναυλία, νομίζω είναι 8 Απριλίου. Θα σας γελάσω. Πάντως στην επόμενη εκπομπή θα τα πούμε σίγουρα αυτά. Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή θα έχω μαζί το φίλο Σάβα Μπετίνη από τους Acid Death. Θα έχουμε πολύ metal την επόμενη εβδομάδα. Και μιας και είπα metal, από την προηγούμενη εκπομπή πολύ καλά σχόλια από όλους σας, από τους μερικούς χιλιάδες φίλους της Μαγικής Πόλης, οι Μαγικοί Πολίτες που λέω. Λοιπόν, σας άρεσε το τραγούδι των Miden Agan, Miden Agan. Πάμε τώρα για κάτι παρόμοιο. Έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευχάριστο εδώ και λίγες μέρες. Ένα συγκρότημα αμερικάνικο, The Agonist λέγονται, με γυναίκα frontwoman, που έχει και brutal vocals αλλά και οπερατικά vocals. Έφυγε η τραγουδίστριά του και πήραν την δικιά μας Vicky Ψαράκης. Σωστά δεν το λέω, ναι. Vicky Ψαράκης. Λοιπόν, η Vicky την είχα δει πριν από μερικούς μήνες με το πρώτο της ουσιαστικά σχήμα, τους EVE, αρχικά, E-V-E. Παίζανε support, αν θυμάμαι καλά, στην Άνεκε. Λοιπόν, μία πολύ γρήγορη είχε ανάπτυξη ξαφνικά, την ανακαλύψαν δηλαδή διάφοροι, την Vicky, την Ψαράκης, από τους EVE και μετά νομίζω συμμετείχε και σε άλλο ένα σχήμα, λυπάμαι που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αμέσως με το που την τζίπησαν οι The Agonist, βγάλανε σαν teaser trailer του νέου τους άλμπουμ τους αυτό που θα δείτε τώρα. Είναι πάρα πολύ μικρό teaser trailer από το νέο τους άλμπουμ με την Ελληνίδα τραγουδίστρια καινούργια. Αυτό που ακούσατε είναι ένα πάρα πολύ μικρό δείγμα και είναι κυρίως από τη μεριά των brutal vocals, όπως ακούσατε, τα οποία βέβαια τα κάνει για πλάκα η Vicky, αλλά έχει και το άλλο αντίβαρο, το μελωδικό, με την καθαρή φωνή, στο οποίο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η Vicky, έχει και πολύ καλή εμφάνιση. Θα έχουμε άλλα να πούμε, το παρακολουθούμε το θέμα. The Agonist, λοιπόν, με Ελληνίδα τραγουδίστρια. Πολύ καλό και σημαντικό νέο. Μιας και είπαμε τώρα για αυτό, πριν από 10 μέρες μάλλον, ιδιαίτερα ικανοποιητική η βραδιά Unity, η οποία ήταν με Uli Roth, Uli John Roth, ο κιθαρίστας ο παλιός των Scorpions, ο σπουδαίος κιθαρίστας των 70s των Scorpions, μαζί με τον Gus G, τον Έλληνα κιθαρίστα που δούλεψε μαζί με τον Ozzy, και μαζί με τον John Lande, ο οποίος ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είπε μόνο 5 τραγούδια. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό, γιατί τώρα σας έχω ετοιμάσει κάτι άλλο, σας είπα πιο πριν, ότι στο Hell's Bells, το τελευταίο αφιέρωμα που έχουμε, έχει να κάνει με τον Brian May και τους Queen. Πάρα πολλά νέα. Υπάρχει βιβλίο, υπάρχει έκθεση. Υπάρχει βέβαια, όπως είχαμε πει και στο αφιέρωμα για τους Queen, έπεται νέο άλμπουμ με τραγούδια τραγουδισμένα από τον Freddie Mercury από το αρχείο. Λένε ότι κάποια από αυτά δεν υπάρχουν καν ούτε στο YouTube, ούτε σε αυτές τις βρώμικες που βρίσκουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι έχω μαντέψει ήδη 5-6 τραγούδια από αυτό το δίσκο, καθότι είμαστε έδρα των Queen, ας πούμε, ξέρω εγώ εδώ πέρα. Ήδη έχουμε πει κάποια που σίγουρα θα είναι δύο συνεργασίες του Freddie Mercury με τον Michael Jackson. Το ένα λέγεται There Must Be More Than Life Than This, το άλλο λέγεται State of Shock, και ένα άλλο κομμάτι εγώ πιστεύω ότι θα είναι το Man Made Paradise, το οποίο βρισκόταν στο προσωπικό άλμπουμ Mr. Bad Guy του Freddie Mercury. Λοιπόν, αλλά τώρα θα δείτε ποιος θα υποδηθεί στην επερχόμενη, μέσα στο 2015 μάλλον. Θα γυριστεί μέσα στο 2014, αλλά μάλλον θα βγει τέλη 2014, αρχές 2015.
2015. Θα βγει η ταινία για τη ζωή του Freddie Mercury και δείτε ποιος θα τον υποδηθεί. Είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας του 2006, Perfume, το άρωμα, από το βιβλίο του Patrick Ζισκίντ. Καταπληκτικός ηθοποιός, καταπληκτική ταινία και το Perfume, δείτε το οπωσδήποτε. Δείτε το τρέιλερ να δείτε ποιος θα παίξει το Freddie. In 18th century France, Jean-Baptiste Grenouille was born with a talent that made him unique among mankind. Stones, warm stones, water, frog. His phenomenal sense of smell was a gift that had been given to him and him alone. Master, can I come to work for you? My nose knows all the smells in the world. No man can call himself a perfumer unless he has proved his worth. The soul of beings is their scent. The intoxicating power of the girl's smell made it clear to him that he must learn how to preserve scent so that never again would he lose such sublime beauty. On empty street, just an Eddie Creeper light on his feet. You're fine screaming with no time for doubt. Got a plane and a girl, can see where you're in my charmed skin. I heard him say, gonna find me future, move out of my way. I want it all. I want it all, I want it all, and I want it now. I want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. Listen, all you people, come around. Gonna give me a game plan, gonna change to round. Just give me what I know is mine. People, do you hear me? Just give me the sign. And my charm asking, if you want the truth, here's to the future. Hear the cry of youth. Yeah, I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. I want it all. Yes, I want it all. Λοιπόν, Queen, καινούρια πράγματα. Μέσα στο άρθρο που σας είπα, στο Hell's Bells, το καινούριο για τον Brian May και τους Queen, ανάμεσα σε όλα τα άλλα που θα διαβάσετε, είναι και για την καινούρια περιοδία των Queen. Κάνανε μερικές εμφανίσεις με έναν από τους κερδισμένους, τέλος πάντων, του American Idol, Adam Lambert, λεγόταν το τυπάκι. Okay, τα βγάζει τα τραγούδια του Freddie. Κάνανε μερικές εμφανίσεις πριν από κανένα δύο χρόνια και τώρα ανακοινώσανε 19 ημερομηνίες στην Βόρεια Αμερική. Σίγουρα θα επέλθουν κι άλλες. Λοιπόν, θα κάνω και συζητήσεις και εδώ πέρα με διάφορα αφεντικά και φίλους να κοιτάξουμε μήπως τους φέρουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχω κάνει πολλά χρόνια θητεία στο να φέρουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα πράγματα. Στο τέλος της εκπομπής θα σας βάλω και κάτι από αυτά που με δικιά μου συμβολή έχουν έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, να κοιτάξουμε να τους φέρουμε στην Ελλάδα γιατί δεν θα παίζουν και για πολλά χρόνια ακόμη και Queen. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, λέγοντας για τη συναυλία των αυτών των τριών που κάνανε καλή βραδιά στο Κύτταρο πριν από 10 μέρες, ήταν ο Ούλη, ο οποίος έπαιξε σχεδόν μόνο Scorpions, έπαιξε κομμάτια Scorpions και μόνο ένα του Jimi Hendrix, το All Along the Watchtower. Μας μάγεψε ο Ούλη Τζον Ροθ, ένας από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους της κιθάρας και ένας από τους μεγαλύτερους ηλεκτρικούς κιθαρίστες του περασμένου αιώνα, τέλος πάντων.
Συνεχίζει και αυτό σε πάρα πολύ δυνατή φόρμα. Αυτό ήταν απίστευτο επίσης για τον Uli Roth. Πριν από χρόνια ακούστηκε ότι και αυτός λόγω drugs και ιστορίες ότι είχε πάει κατά διαόλου. Καμία σχέση. Επέστρεψε, πέταξε τις μαλακίες έξω και επέστρεψε μέσα στα καλά πράγματα. Λοιπόν, για τους Scorpions λοιπόν έχω διαβάσει το εξής. Μπείτε στο Google, πληκτρολογήστε με κάποιο τρόπο ότι οι Scorpions προσφέρουν σε έναν διαγωνισμό μία Gibson κιθάρα, μάλλον Flying V, υπογραμμένη από τους ίδιους, σε έναν διαγωνισμό που γίνεται online αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να κερδίσετε και από το άλμπουμ τους, αυτό το Unplugged που γυρίστηκε στο Λυκαβητό, βινήλια, το κόψαν και σε βινήλιο, υπάρχει σε DVD, υπάρχει σε CD, πολλοί από εσάς ήδη φαντάζομαι το έχετε δει ή το έχετε ήδη. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι τη Δευτέρα, μεθαύριο, στο Double Trouble, το οποίο τώρα βρίσκεται στην Πατησίων νούμερο 101 και απ' έξω γράφει The Yard, τη Δευτέρα λοιπόν, παραμονή 25 Μαρτίου, εγώ και ο Περικλής θα βρισκόμαστε εκεί να κάνουμε το tribute μας στους Scorpions, κάτι που το κάνουμε εδώ και έχει γίνει θεσμός πια, Joker Plays Scorpions. Αυτή τη φορά είναι Joker Plays Scorpions Unplugged, με μένα και τον Περικλή, τη Δευτέρα, νωρίς το βραδάκι, όχι πάρα πολύ αργά, 10-10.30 θα είμαστε εκεί για να παίξουμε πολλά σε acoustic version τραγούδια των Scorpions. Πάμε τώρα να καμαρώσουμε τον Klaus Main με το τραγούδι του, ένα εκπληκτικό τραγούδι, από το Unplugged που έγινε εδώ στο Λυκαβητό στην Αθήνα.
the dark. You gotta follow your heart. You gotta follow your heart. Follow your heart. Τι λέγαμε για φωνή. Ορίστε, νάτος ο άνθρωπος, live στο Λυκαβητό, μόνος του με την κιθάρα του, σπάνιο στιγμιότυπο, μοναδικό. Έγινε εδώ στο Λυκαβητό, εδώ στην Ελλάδα και είναι αφιερωμένο βέβαια στους φίλους μας από το Greek Fan Club των Scorpions. Θα τα πούμε και τη Δευτέρα, όπως είπαμε, στο Double Trouble που θα παίξουμε το Unplugged μαζί με τον Περικλή. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για καλές φωνές, ή μάλλον εδώ μιλάμε για θρυλική φωνή, μία από αυτές είναι ο Klaus Meine και ακόμη κρατεός. Μία από τις σημαντικές φωνές τώρα του τελευταίου διαστήματος είναι ο Miles Kennedy, τον Alter Bridge, τον οποίο βέβαια ανακάλυψε και τσίμπησε κάποια στιγμή πριν από 4-5 χρόνια, ο Slash. Ο Slash, τον Guns N' Roses, βρίσκεται στο στούντιο να κάνει το καινούριο του δίσκο και αυτός σε καινούρια καλλιτεχνική άνοιξη. Η αλήθεια είναι ότι όπου υπήρχε ο Slash σαν κιθαρίστας και συνθέτης, πάντα υπήρχαν καλά τραγούδια. Ακούστε οπωσδήποτε μετά τους Guns N' Roses, τους πρώτους του δύο δίσκους, με το Snake Pit, Slash's Snake Pit. Ειδικά ο δεύτερος δίσκος, End Life Grand, είναι καταπληκτικός. Είναι δηλαδή Guns N' Roses χωρίς τον Axel, απλά καταπληκτικά κομμάτια και στιχουργικά και μουσικά, σε μεγάλη φόρμα τότε ο Slash, και ακόμη βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και live. Τον έχουμε δει και εδώ πέρα, το 2005, όταν ήρθαν οι Black Sabbath με την αυθεντική τους σύνθεση, παίξανε σαν support οι Velvet Revolver. Δεν είχαν καλό ήχο μεν, αλλά είδαμε Slash για δεύτερη φορά. Τον είχαμε δει και το 1993, όταν είχαν έρθει οι αυθεντικοί Guns N' Roses. Λοιπόν, στο στούντιο Slash, μαζί με τον Miles Kennedy, οι Alter Bridge που βγάλαν πρόσφατα καινούριο καλό δίσκο, βγάζουν καινούριο Live in Milan, λέγεται, CD, DVD, Blu-ray, όλα αυτά, σε διάφορες εκδόσεις, βγαίνει τώρα σύντομα. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά ο διάδοχος ο Miles Kennedy, ταξίζει το παιδί. Πάμε να δούμε κάτι από συναυλία Slash με Miles Kennedy. Hide.
ρίξει τόνο εκεί πέρα. Τώρα το παρατήρησα. Αυτή είναι κανονικά στο ρε εδώ πέρα. Λοιπόν, Miles Kennedy λοιπόν, διάβασα πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Classic Rock, ένα αγγλικό περιοδικό. Διάβασα λοιπόν, λέει για διάφορα αγαπημένα ουσιαστικά σε εισαγωγικά cult συγκροτήματα κάποιων stars του σήμερα, ας πούμε. Και ο Miles Kennedy προς τιμήν του είπε ότι μια από τις αγαπημένες του μπάντες, οι οποίες ποτέ δεν κατάφεραν να γίνουν huge, ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά τις ξέρει αρκετός κόσμος, είναι η Blue Murder. Η Blue Murder είναι το συγκρότημα που έφτιαξε ο John Sykes, κιθαρίστας που προήρθε από τους Tigers of Pang Tang και μετά Thin Lizzy και μετά White Snake 1987, Is This Love, Still of the Night, όλα αυτά τα έχει συγγράψει ο Sykes μαζί με τον Coverdale. Λοιπόν, αμέσως αφού άφησε τους White Snake, σκοτωθήκαν δηλαδή με τον Coverdale ο Sykes, έκανε τους Blue Murder, ένα καταπληκτικό τρίο ουσιαστικά, από το οποίο θα δούμε γρήγορα να δούμε το μόνο κομμάτι τους που ψιλοακούστηκε εκείνη την περίοδο, παίχτηκε ακόμη και στην ελληνική τηλεόραση, θυμάμαι, σε μερικές εκπομπές. Jelly Roll λέγεται. Όλα τα λεφτά signature της εποχής, κλασικό, το μαλλί, υπερμανάτη ιστορία, κλάμα μες στη βροχή να πούμε, σωματαράς εκεί, η κομμενάρα και τα σχετικά. Κομματάρα βέβαια και ο John Sykes, καταπληκτικός κιθαρίστας βέβαια, τώρα είναι τα solo του κομματιού, λυπάμαι που μιλάω πάνω τους, αλλά ένα Carmine Appice στα τύμπανα, ο απίστευτος, ένας από τους ουσιαστικά ίσους με τον John Bonham, τον Zeppelin και όλα αυτά, καταπληκτικός δράμερ σε μία από τις τελευταίες σπουδαίες του δουλειές, αλλά βέβαια μπάσο άταστο. Είναι το χαρακτηριστικό των Blue Murder, ας πούμε.
Αν και ο Τζον Σάιξ είναι ο στάρ αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, επειδή ερχόμαστε στο τέλος σιγά σιγά της εκπομπής, θα κάνω ένα τελευταίο γεφυράκι, γιατί αφού κάνανε η Whitesnake το 1987 το δίσκο με τον Τζον Σάιξ, ο πιο πετυχημένος τους δίσκος, με όλα τα κομμάτια που ξέρουμε, Here I Go Again, Still of the Night, Is This Love, Give Me All Your Love Tonight και όλα αυτά, μετά ήρθε το μεγάλο κανόνι, αφού σκοτωθήκαν δηλαδή ο Κοβερντέιλ με τον Σάιξ, ήρθε το μεγάλο κανόνι που λέγεται Steve Vai στην μπάντα και ο δίσκος μπορεί να μην έγινε τόσο πετυχημένος όσο το 87, αλλά ακόμη θεωρείται διαμάντι στο είδος. Λοιπόν, όταν μου δόθηκε η ευκαιρία τότε που το 1999 προς 2000 και άκουσα ότι υπάρχει η φήμη να έρθει ο Steve Vai στην Ελλάδα, αλλά φοβόντουσαν να τον φέρουν γιατί δεν ξέραν αν θα πάει καλά ή οτιδήποτε, άσκησα βέτο, μπήκα εγώ, πήγα στο νέο ρέμα και είπα: παιδιά, θα τον φέρω εγώ τον Vai. Τέλος. Το παίρνω πάνω μου, θα πετύχει, μην ανησυχείτε, και βέβαια έγινε χαμός. Θεσσαλονίκη και Αθήνα, η πρώτη φορά που ήρθε ένας τόσο μεγάλος κιθαρίστας στην Ελλάδα, στην ακμή του μάλιστα, με καταπληκτικούς δίσκους εκείνη την εποχή, Alive in an Ultra World. Αυτή την ιστορία έχουμε να την πούμε σε άλλη εκπομπή, γιατί έχει πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία φτάνουν μέχρι τα δημιουργικά βήματα του Steve Vai ως σήμερα. Θα σας συστήσω, άμα μπείτε στο YouTube, να γράψετε Steve Vai Guitar Brotherhood. Guitar Brotherhood. Κοιτάξτε οπωσδήποτε, είναι ένα 25 λεπτό βίντεο, στο οποίο ο Steve μιλάει μόνο, δεν παίζει. Μιλάει και έχει να πει κάποια πάρα πολύ σημαντικά πράγματα σχετικά με τον άνθρωπο και την τέχνη. Δεν είναι μόνο για κιθαρίστες. Δείτε το, είναι ένα πολύ inspiring βίντεο. Λοιπόν, θα δούμε Steve Vai ως τελευταίο βίντεο εδώ στη Μαγική Πόλη σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας στη Μαγική Πόλη, Μαγικοί Πολίτες, εσείς οι μερικές χιλιάδες φίλοι αυτής εδώ της εκπομπής. Λοιπόν, υπενθυμίζω 2-3 καλά πράγματα σήμερα και εντός των ημερών. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ στην εκπομπή καλεσμένο το Σάββατο Μπετίνι από τους Acid Death και τους Metalist. Να μας πει πολλά πράγματα. Θα έχουμε πολύ metal στην επόμενη εκπομπή και μάλιστα και extreme και πειραματικό και διάφορα ωραία πράγματα. Σύντομα σας φιλάω από τώρα να έχετε υπόψη, γιατί η Πόλη Μαγική, το άλμπουμ του 2012 του συγκροτήματός μου, τον Joker, ηχογραφήθηκε κατά πολύ μεγάλο μέρος στο στούντιο του Δημήτρη του Δημητράκα, drummer, τον Ριφιφί, τον Punks Romana και διαφόρων άλλων σπουδαίων ελληνικών συγκροτημάτων. Και βέβαια είχε και μια πάρα πολύ σπουδαία εκπομπή ο Δημήτρης, τις Rock and Roll Βοήθειες, τις οποίες τις ακούγαμε παλιά στο παλιό Rock FM, παρέα πάρα πολλών παλιών Ελλήνων ροκάδων. Ο Δημήτρης, μην το πείτε πουθενά, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στούντιο με τους Punks Romana και κάνουν πρόβες για καινούριο άλμπουμ και live και περιοδίες και όλα αυτά. Μην πείτε ότι το παγώ. Λοιπόν, θα έχουμε και τον Δημήτρη, γιατί εκτός από τους Punks Romana και όλα αυτά που σας είπα, έχουμε κάνει κάτι μαζί. Σας ρίχνω μόνο ένα κωδικό, μία ατάκα, λέγεται Μάντης και Φωνιάς. Τα κρατάμε αυτά για το μέλλον. Λοιπόν, μέχρι τότε, σήμερα το βράδυ, στο Bad City, Γιώργος Γάκης, Unplugged Whitesnake, Joker Live σήμερα το βράδυ, στο Περιστέρι, στον πεζόδρομο Εμίλιου Βεάκη, στο Περιστέρι, στο Garage, Joker Live, και τη Δευτέρα, στο Double Trouble, Joker Plays Scorpions, εγώ και ο Περικλής, Unplugged. Έχουμε διάφορες εκπλήξεις και για το Greek Fan Club των Scorpions και για όλους εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε Steve Vai, Building the Church λέγεται το κομμάτι και είναι ένα από τα κορυφαία του σε virtuosité, όπως θα δείτε με το έμπα του κομματιού κατευθείαν. Steve Vai, amazing guitar, top guitarist of the world. Γεια χαρά, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. We'll be right back.
Πολύ μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρος.